Η πραγματική απειλή για τον κόσμο δεν είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά η πυρηνική υπερθέρμανση από ένα πιθανό ατομικό πόλεμο, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Χαρακτήρισε τον Biden ως τον λόγο που όλα είναι φρικτά τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε όλο τον κόσμο. Ο Τραμπ, ο οποίος ήταν πρόεδρος μεταξύ του 2017 και του 2021, διεκδικεί ξανά το αξίωμα. Ο ίδιος έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη στο ισπανοαμερικανικό μέσο Univision στο θέρετρο Mar-a-Lago στη Φλόριντα. «Πριν από 3 χρόνια δεν είχαμε κανένα πρόβλημα», είπε. «Δεν είχαμε πληθωρισμό, δεν είχαμε πρόβλημα με την Ουκρανία, δεν είχαμε πρόβλημα με το Ισραήλ, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα κυριολεκτικά. Είχαμε ένα ασφαλές σύνορο, το πιο ασφαλές που υπήρξε ποτέ. Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ. Τώρα όλα είναι φρικτά. Θα καταλήξουμε σε παγκόσμιο πόλεμο. Μπορεί να καταλήξουμε στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο», είπε ο Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε το διάδοχό του Τζο Μπάιντεν για την τρέχουσα κατάσταση από τον πόλεμο στη Γάζα έως τη σύγκρουση στην Ουκρανία και τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία και την Κίνα. «Έχουμε έναν ανίκανο ηγέτη των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε. «Δεν μπορεί να βγει από μια σκηνή, δεν μπορεί να βρει τις σκάλες, δεν μπορεί να συνδυάσει 2 προτάσεις, δεν μπορεί να μιλήσει. Και αυτός ο άνθρωπος έχει να κάνει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιν Πινκ», είπε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.